Φίλοι και φίλες, είμαστε μαζί πάλι στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος με τον Άρη Λαμπρόπουλο. Να ευχαριστήσουμε θερμά τους συντελεστές της εκπομπής, δηλαδή πρώτα και κύρια την κυρία Ευθυμίου που είναι μαζί μας, την Ερτ Όπεν, τον Ήρωή και την κυρία Μαυρογέννη, για την στήριξη που μας προσφέρουν για την παραγωγή αυτών των εκπομπών. Πάνω απ' όλους όμως ευχαριστούμε εσάς για την παρουσία σας, που έστω και σαν αποτύπωμα στο μυαλό μας, αυτή την ώρα της εκπομπής, αλλά και τα καλά σας σχόλια, δίνετε ένα νόημα σε αυτές τις εκπομπές. Μαζί μας σήμερα ένας άνθρωπος που αγωνίζεται δύο χρόνια και πλέον, με το δικό του τρόπο, ενάντια στο μηντιακό οδοστρωτήρα της κυβέρνησης και των διαπλεκομένων με αυτήν μεγάλων συμφερόντων. Ο κύριος Σαρβανίτης αγωνίζεται να αποκαλύψει τα κυβερνητικά ψεύδι, όχι μόνο τα κυβερνητικά τα ελληνικά, αλλά και τα διεθνή, γιατί είναι σαν συγκυρνούντα δοχεία αυτό. Είναι σαν λερναία ύδρα αυτές οι κυβερνήσεις παγκοσμίως, πολλές από αυτές. Να αποκαλύψει λοιπόν τα κυβερνητικά ψεύδι, όχι μόνο με τις δημόσιες παρεμβάσεις του, αλλά με την κουραστική και επίπονη ενασχόλησή του με τα νούμερα. Για κάποιο λόγο ο κύριος Σαρβανίτης έχει γνώσεις και τον ενδιαφέρουν πολύ οι αριθμοί. Και αποκαλύπτει μέσα από τα στοιχεία που δίνει η ίδια η κυβέρνηση σχετικά με την COVID-19, παλεύοντας με τους αριθμούς όπως είπαμε και με τον τρόπο τους οι αριθμοί αποκαλύπτουν τις αλχημίες τις κυβερνητικές. Στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, που είναι περίπου 40 λεπτά, θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε, αυτό θα κοιτάξουμε σήμερα, θα προσπαθήσουμε με τον κύριο Αρβανίτη σήμερα, να καταλήξουμε σε μερικά μεγάλα συμπεράσματα από αυτή την διαπλανητική καταστροφή που προέκυψε όχι από τον κορονοϊό, αλλά από τη διαχείρισή του εκ μέρους των μεγάλων κέντρων εξουσίας του πλανήτη. Κύριε Αρβανίτη, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι το μπορείτε, να κωδικοποιημένα να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις και συμπεράσματα στο λιγότερο δυνατό χρόνο από αυτή την υπερδιετή κατάσταση που από τα κέντρα εξουσίας παγκοσμίως ονομάστηκε πανδημία COVID-19. Το ξέρω ότι μπορείτε. Κύριε Αρβανίτη, δικά σας στοιχεία. Ξεκινάμε με αυτό και προχωράμε στα πιο μείζωνα θέματα. Το 2017, μια κακή χρονιά από άποψη θανάτων από τη γρήπη, την κοινή γρήπη, είχαμε χοντρικά, λέω τα νούμερα, 4.000, τα έχω ακούσει από εσάς αυτά, 4.100 θανάτους. Μέχρι την εμφάνιση των εμβολίων, προσέξτε φίλοι, μέχρι την εμφάνιση των εμβολίων, δηλαδή το Μάρτιο του 2021, από το Μάρτιο του 20 μέχρι το Μάρτιο του 2021, είχαμε 4.200 θανάτους. Όσο δηλαδή περίπου, και θα με διορθώσει ο κύριος Αρβανίδης, είχαμε και από τη γρήπη το 17. Για την περίοδο από το Μάρτιο του 20 μέχρι το Μάρτιο του 21, όταν δηλαδή εμφανίστηκαν τα εμβόλια, είχαμε 4.200 θανάτους. Από εκεί και μετά, μέχρι το φετινό Μάρτιο... Παραπάνω από την προηγούμενη χρονιά. Παραπάνω από την προηγούμενη 4.476 παραπάνω από την προηγούμενο 12 μήνο. Ακριβώς. Και κύριε, πέστε μας εσείς, να μην εγώ τα μπλέκω με τα νούμερα, πέστε μας για την πώς ήταν από την εμφάνιση των εμβολίων μέχρι σήμερα. Μέχρι το Μάρτιο του 2022 δηλαδή. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να δούμε τι έκανε, τι ζημία προκάλεσε στην κοινωνία μια καινούργια αιτία θανάτου, δεν θα βασιστούμε στο πώς κατατάσσει ο καθένας τους θανάτους. Δηλαδή, εάν τους κατατάσσει με COVID, από COVID ή όπως αλλιώς θέλει. Ή αν αποδίδει στον COVID την δόξα άλλων αιτιών θανάτου. Η μόνη αξιόπιστη μέθοδος... Μόνο ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να μην του κλέβουν... Ναι. Έτσι, θυμάστε, μην μου κλέβει η Τρόικα. Η Τρόικα τη δόξα. Ότι έκλεισε τα νοσοκομεία. Μάλιστα. Ναι. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, η μόνη αξιόπιστη μέθοδος για να δεις αν μια νέα αιτία θανάτων προκάλεσε δικούς της θανάτους που δεν θα γινόντουσαν έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτή τους προκάλεσε, θα πρέπει να πάρεις το συνολικό αριθμό θανάτων πριν αυτή εμφανιστεί και να το συγκρίνεις με το συνολικό αριθμό θανάτων στον ίδιο πληθυσμό μετά την εμφάνισή της. Και να συγκρίνεις παρόμοια χρονικά διαστήματα. Ακριβώς. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η ολική θνησιμότητα από όλα τα αίτια που υπάρχουν κάθε χρόνο παίζει γύρω στις 120 με 125.000 θανάτους. Ετήσιο αυτό, έτσι. Κάποια χρονιά 120, κάποια 122, κάποια 124. Τόσο μικρές διακυμάνσεις. Ναι, ναι, στην περιοχή του 120 με 125 περίπου. Μια χρονιά πάει λίγο πάνω, άλλη λίγο παρακάτω κλπ. Εάν πάρεις λοιπόν μια χρονιά και τη συγκρίνεις με την επόμενη, τότε βλέπεις αν έχεις κάποια νέα αιτία θανάτου που προκάλεσε σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό θανάτων αυτή τη χρονιά. Όμως, αν πάρουμε τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, η Ελστάτ μας τα δίνει ανά εβδομάδα.
Δηλαδή, στην αρχή του χρόνου βγάζει τις πρώτες 4-5 εβδομάδες, μετά βγάζει άλλες 4-5 εβδομάδες, άλλες 4-5 εβδομάδες, έτσι το πάει και βγάζει σταδιακά όλο το χρόνο. Βέβαια, καθυστερεί περίπου ένα δίμηνο κάθε φορά. Να δώσει τα στοιχεία. Για να δώσει τα στοιχεία. Φερρυπίν τώρα, ας πούμε, που είναι Μάιος, έχει δώσει μέχρι Μάρτιο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, για να δεις λοιπόν τι έγινε, δεν αρκεί να πάρεις ακέραιες χρονιές όπως τις δίνει η Ελστάτ, διότι τα νοσήματα και οι αιτίες θανάτου δεν ξεκινάνε σύμφωνα με την νοοτροπία των ανθρώπων που ρέπει προς τα στρογγυλά νούμερα. Δεν ξεκινάνε πρωτοχρονιές και δεν τελειώνουν 31 Δεκεμβρίου. Η μεγάλη άνοδος, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα στον ελληνικό πληθυσμό, για την οποία έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν, ξεκινάει από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2021. Yeah. Πρακτικά δηλαδή από το Μάρτιο, από 1η Μαρτίου ας πούμε. Από 1η Μαρτίου του 2021. Συμπτωματικά, επίσης Μάρτιο είχε ξεκινήσει και το πρόβλημα του COVID στην Ελλάδα, το Μάρτιο του 2020. Μέχρι και το Φεβρουάριο του 20 δεν είχαμε ούτε ένα νεκρό. Έτσι έχουμε στρογγυλεμένα. Ο πρώτος νεκρός δηλαδή στην Ελλάδα ήταν Μάρτιο του 20. Από το Ισραήλ είχε έρθει κάποιος. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα ολόκληρο πούλμαν και είχαν κολλήσει οι μισοί. Ναι. Από εκεί προήρθε και ο πρώτος νεκρός, το Μάρτιο του 20. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν και κοιτάμε 12 μήνα, αλλά όχι πρωτοχρονιές με 31 Δεκεμβρίου, αλλά από Μάρτιο σε Μάρτιο. Το τελευταίο 12 μήνο, το οποίο στην Ελλάδα δεν είχαμε θέμα COVID, είναι από το Μάρτιο του 19 ως το Μάρτιο του 20. Δηλαδή από 1η Μαρτίου του 19 ως 1η Μαρτίου του 20. Εκεί πέρα είχαμε 124.118 θανάτους. Αμέσως μετά ξεκινάει το θέμα του COVID και ξεκινάμε από το Μάρτιο του 20 και αν μετρήσουμε πάλι ένα πλήρες 12 μήνο, ένα έτος δηλαδή, και πάμε από 1η Μαρτίου του 20 μέχρι 1η Μαρτίου του 21, όπου ήταν ο COVID ανενόχλητος στον ελληνικό πληθυσμό. Τι εννοούμε ανενόχλητος? Αλώνιζε σε ένα πληθυσμό στον οποίο δεν είχε προηγηθεί κάποια προηγούμενη επαφή με αυτόν τον συγκεκριμένο ιό. Δηλαδή ο ελληνικός πληθυσμός ήταν παρθένος, δεν είχε ανοσοποιηθεί με φυσικό τρόπο νόσησης και επίσης δεν είχαν εμφανιστεί και τα εμβόλια και έτσι δεν είχε ούτε και τεχνητή νόσηση. Από το Μάρτιο λοιπόν, 1η Μαρτίου του 20 μέχρι την 1η Μαρτίου του 21, η ζημία, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα στον ελληνικό πληθυσμό μπορεί να αποδοθεί σε δύο αίτια. Στον COVID αλλά και στις πολύ παρατεταμένες καραντίνες, οι οποίες όπως ξέρουμε αυξάνουν την ολική νοσηρότητα και ολική θνησιμότητα σε ένα πληθυσμό με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, τους οποίους αν θέλετε μπορούμε να τους αναλύσουμε. Λοιπόν, δεν θέλω όμως αυτό να πλατιάσω. Για να συγκρίνουμε τα μεγάλα συμπεράσματα σήμερα. Τώρα λοιπόν, βλέπουμε ότι από την 1η Μαρτίου του 20 μέχρι την 1η Μαρτίου του 21 έχουμε υπερβάλλοντες θανάτους 4.476. Πείτε σχεδόν 4.500 θανάτους παραπάνω από το προηγούμενο 12 μήνο. Αυτή η υπερβάλλουσα θνησιμότητα των σχεδόν 4.500 παραπάνω θανάτων δεν είναι το κατόρθωμα του COVID, αλλά το συνδυασμένο κατόρθωμα και του COVID και της πολύ παρατεταμένης καραντίνας. Ένας λοιπόν ιός καινούριος που πέφτει σε ένα πληθυσμό παρθένο από ανοσία, ούτε φυσική ούτε τεχνητή, θα προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά. Η μέγιστη δυνατή ζημιά, υποβοηθούμενη και από την πολύ παρατεταμένη καραντίνα, δεν έφτασε ούτε τις 4.500 παραπάνω θανάτους από το προηγούμενο 12 μήνο. Γιατί είπαμε λοιπόν μέχρι τέλος, μέχρι 1η Μαρτίου του 2021. Είχαν αρχίσει τα εμβόλια από την αρχή του 2021. Αλλά ναι, στην αρχή μόνο κάτι λίγες χιλιάδες υγειονομικοί, μετά οι υπερ 80χρονοι. Μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2021 οι ανοσοποιημένοι από τα εμβόλια δεν ήταν ούτε 2% του πληθυσμού. Μάλιστα. Από το Μάρτιο του 2021 ξεκινάει μια ραγδαία άνοδος του αριθμού των εμβολιασμένων. Και αυτό συμπίπτει και με την άνοδο της υπερβάλλουσας νησιμότητας. Αν πάρουμε λοιπόν το ακόλουθο 12 μήνο, 1η Μαρτίου του 2021 με φέτος 1η Μαρτίου του 2022, αυτούς τους 12 μήνες, έχουμε μια υπερβάλλουσα θνησιμότητα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 25.000 περίπου θανάτους. Η διαφορά είναι 20.630. Τρομακτικά νούμερα, από το προηγούμενο 12 μήνο. Τρομακτικά, ναι, νούμερα. Εάν λοιπόν... Με τα εμβόλια τώρα αυτά. Ναι. Έτσι. Όταν μπήκανε λοιπόν τα εμβόλια
Δεν έχουμε μια υπερβάλλουσα θνησιμότητα 4.500 ατόμων, αλλά 25.000 ατόμων. Πάλι μπορείς να πεις ότι άντε να προκάλεσε άλλες 4.500 ο COVID, που πλέον δεν δικαιολογείται να προκάλεσε ούτε τόσους το τελευταίο 12μηνο. Για ποιο λόγο? Γιατί πάνω από το 70% του πληθυσμού πλέον ήταν εμβολιασμένο, και επιπλέον βάλτε και ένα 10-15% του πληθυσμού που νόσησε και είχε φυσική πλέον ανοσία, που είναι και πολύ αποτελεσματικότερη. Κατά συνέπεια, αν την πρώτη χρονιά, το πρώτο 12μηνο που ο COVID επετέθηκε στον ελληνικό πληθυσμό, μπόρεσε να προκαλέσει ούτε 4.500 έξτρα θανάτους, τη δεύτερη χρονιά, με το 80% και ανοσοποιημένο, θα πρέπει να έχει προκαλέσει πολύ λιγότερο. Ακριβώς. Από 4.000 υπερβάλλοντες θανάτους. Δεν έχουμε όμως τόσο, έχουμε 25.000 υπερβάλλοντες θανάτους. Πώς το σχολιάζετε? Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά προσπαθώ να σας σπρώξω λίγο. Αυτά τα 20.000 και 20.630 παραπάνω άτομα τα οποία πέθαναν το τελευταίο 12μηνο σε σχέση με το προηγούμενο, αναγκαστικά θα πρέπει να αποδοθούν στην μαζική ιατρική πράξη που έγινε επί 7 εκατομμυρίων ατόμων, δηλαδή στο μαζικό οριζόντιο εμβολιασμό. Από ό,τι φαίνεται, εάν θέλεις λοιπόν να δεις τι προκάλεσε αυτός ο εμβολιασμός, θα πρέπει να έχει προκαλέσει μείωση. Έτσι δεν είναι? Έχει, αυτό το κάναμε. Αν τον προηγούμενο χρόνο είχαμε μια υπερβάλλουσα θνησιμότητα 4.500 ατόμων, τώρα με την ανοσοποίηση θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί και να έρθει στα παλιότερα επίπεδα. Να έχει κατέβει στους 120 με 125.000 θανάτους και όχι 149, άγγιξε τους 150.000 θανάτους. Κατά συνέπεια, εδώ δεν έχουμε ένα όφελος. Συγνώμη. Εδώ έχουμε και μία ζημία. Όταν εφαρμόζεις μία μαζική ιατρική πράξη επί όλου του πληθυσμού, σχεδόν όλου του πληθυσμού, περιμένεις μείωση της θνησιμότητας, εάν αυτό ευνοεί. Εάν δεν δεις μείωση, σήμερα δεν κάνει τίποτα, ή το έκανε ή όχι, ένα και το αυτό. Εάν αντί για ούτε μείωση, ούτε στα ίδια, δεις και αύξηση, τότε αυτό που έκανες με κάποιους μηχανισμούς έβλαψε τον πληθυσμό. Μάλλον έκανες προκάλεσε κακό. Αύξηση της ολικής θνησιμότητας του ελληνικού πληθυσμού από κάθε αίτιο που υπάρχει. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Και πώς το έκανε αυτό? Εμείς κάναμε ένα εμβόλιο να κάνουμε αντισώματα στον κορονοϊό. Πώς μπορεί να αυξήθηκε η ολική θνησιμότητα του πληθυσμού από κάθε αίτιο που υπάρχει? Όταν κάνεις ένα δοκίμαστο σκεύασμα, πρακτικά είναι αδοκίμαστο, έτσι, ανεπαρκέστατα δοκιμασμένο. Λίγοι μήνες. Και το κάνεις 2 μήνες. Και το κάνεις σε μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Και μάλιστα αυτή η τεχνολογία στο παρελθόν δεν έχει καταφέρει να δώσει ούτε ένα επιτυχημένο σκεύασμα. Έχει ξαναδοκιμαστεί και σε φάρμακα και σε εμβόλια για άλλες παθήσεις. Και ήταν όλα εστέφθησαν από πλήρη αποτυχία. Έτσι, δεν έχει δώσει κάποιο σκεύασμα επιτυχημένο που να βγήκε ποτέ στην αγορά. Όταν λοιπόν υπησέρχεται λόγω της κατασκευής του, είναι ένα γενετικό μόριο το mRNA, είναι μια γενετική εντολή προς τον οργανισμό μας, μπαίνει σε όλα τα κύτταρα, και εδώ να υπογραμμίσω κάτι, η αρχική υπόσχεση είναι όταν το κάνουμε αυτό το εμβόλιο να μην κολλάμε στον ώμο, στο δελτοειδή μη, ότι θα έπρεπε να παραμείνει εκεί στον τόπο της ένεσης και από εκεί να προκαλέσει ερεθισμό του ανασωπητικού μας συστήματος και να προκαλέσει την κατασκευή αντισωμάτων. Δυστυχώς απεδείχθη ότι μόνο το 1/4 μένει στον τόπο της ένεσης, το 25%. Το υπόλοιπο 75% πριν περάσουν 24 ώρες έχει διασκορπιστεί σε όλο τον οργανισμό. Έχει πάει σε κάθε κύτταρο του σώματός μας. Και δίνει εντολή να σχηματιστεί. Έχει περάσει και φραγμούς που δεν θα θέλαμε να περνάει. Το εγκεφαλικό. Όπως τον αιματοεγκεφαλικό. Μπαίνει στον εγκέφαλο. Γιατί να θέλουμε να μπαίνει στον εγκέφαλο? Περνάει τον αιματοσπερματικό. Μπαίνει στα σπερματοφόρα σωληνάρια. Έχουμε δει στα πειραματόζωα ότι κάνει μείωση της σπερματογέννησης μέχρι και στήρωση. Κάνει τρομακτικές συγκεντρώσεις στις οθήκες, στα κοριτσάκια, στις γυναίκες. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό το σκεύασμα, από τη στιγμή που σκορπίζει παντού και μπαίνει σε όλα τα κύτταρα, είναι δυνατόν, έχει τον τρόπο ή την πιθανότητα, του δίνεται το δικαίωμα, η δυνατότητα, να προκαλέσει, να πυροδοτήσει παθολογικούς μηχανισμούς μέσα στον οργανισμό που μπορεί να βρίσκονταν σε ύπνωση και να προκαλέσει ραγδαία επιδείνωση σε ένα σωρό νοσήματα. Κυρίως αυτοάνωσα, ενδέχεται δηλαδή να πυροδοτήσει αυτοάνωσα νοσήματα ή που τα είχες και έπαιρνες κάποια θεραπεία και ήταν σε καταστολή να τα αναζωπυρώσει, να πυροδοτήσει εγκεφαλικά, εμφράγματα, καρκίνους, λευκαιμίες, λεμφώματα,
ένα σωρό δηλαδή παθογενετικούς μηχανισμούς που εδράζονται σε διαφορετικά σημεία και συστήματα του σώματός μας και να προκαλέσει μια ραγδαία επιδείνωση σε πολλά από αυτά. Βέβαια σε κάθε άνθρωπο κάτι άλλο. Και μια σε κάθε άνθρωπο. Στο σημείο του, έτσι. Βέβαια. Όπου ο καθένας έχει μια ευπάθεια. Και έτσι λοιπόν μπορεί να πυροδοτήσει πολλούς και ποικίλους παθολογικούς μηχανισμούς με αποτέλεσμα να δεις σε ένα πληθυσμό να αυξάνεται η νοσηρότητα και η θνησιμότητα, και η γενική θνησιμότητα από όλα τα αίτια που υπάρχουν. Και βλέπουμε ότι τη χρονιά αυτή αυξήθηκαν και τα εγκεφαλικά και τα εμφράγματα και οι καρκίνοι και οι λευχαιμίες. Και... Η ξαφνική θάνατη. Αλλά... Σας ρώταγα μετά, αλλά τώρα μια και είμαστε εδώ. Η ξαφνική θάνατη είναι επίσης υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός τον τελευταίο χρόνο. Αλλά μέσα στο σύνολο των 25.000 έξτρα θανάτων είναι ένα μικρό ποσοστό. Φαίνεται ότι η μεγαλύτερη ζημία γίνεται με πυροδότηση παθογενετικών μηχανισμών πολλών και διάφορων μέσα στους οργανισμούς. Και έχει αποδειχθεί και τελευταία, όπως θα έχετε πληροφορηθεί, ότι μπαίνει και στο DNA. Βεβαίως. Είναι δεδομένο πια, κύριε Αρβανίτη. Εσύ. Έχει γίνει βέβαια. Έχουν γίνει πειράματα, έχει γίνει μελέτη. Βεβαίως. Αναγνωρισμένη. Και ο χρόνος που χρειάζεται για να το κάνει αυτό δεν είναι παραπάνω από 6 ώρες. Δηλαδή, στα πειράματα φάνηκε, έγιναν πειράματα με υπατικά κύτταρα στο εργαστήριο, όχι στο ζωντανό άνθρωπο. Και από τη στιγμή που εκτέθηκαν τα κύτταρα αυτά στο mRNA, μέσα σε 6 ώρες είχε μπει στον πυρήνα και είχε ενσωματωθεί στο DNA τους. Στον πυρήνα του κυττάρου, μάλιστα. Ναι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, πάει περίπατο και η παλιά καθησυχαστική αλλά ανεδαφική υπόσχεση ότι μην ανησυχείτε, αυτά δεν μπαίνουν στο DNA. Υπάρχει τρόπος το mRNA να ενσωματωθεί στο DNA μας και να κάνει μόνιμη βλάβη. Και αφού θα ενσωματωθεί, συνέχεια ο οργανισμός να παράγει αυτό που δίνει εντολή το mRNA. Το δηλαδή, τοξικό χαρακτηριστικό. Να παράγει συνέχεια την τοξίνη αυτή που λέγεται πρωτεϊνική ακίδα και αφού ενσωματώθηκε στο DNA, να παράγει την ακίδα συνεχώς, όσο ζεις. Θα τα συζητήσουμε αυτά, τις λεπτομέρειες, τις ιατρικές. Θέλω σήμερα όμως να πούμε λίγο περισσότερο. Ανεξάρτητα από το, αν ολοκληρώσατε στοιχειωδώς το κομμάτι αυτό. Στοιχειωδώς. Ναι, ναι, τα χοντρά. Ανεξάρτητα από τον ορισμό που δίνει ο ΠΟΗ για την πανδημία, για σας η COVID-19 ήταν μια πραγματικά επικίνδυνη κατάσταση για την ανθρωπότητα? Όχι. Όσο μπορείτε πιο κωδικοποιημένα για να πούμε πολλές ερωτήσεις, όχι τίποτα άλλο. Όχι, κοιτάξτε. Μέχρι σήμερα έχουμε γνωρίσει από την οικογένεια των κορονοϊών, από το σόι θα έλεγα των κορονοϊών, 6 οικογένειες και αυτή είναι η 7η οικογένεια. Ένα μέρος του πληθυσμού έχει έρθει σε επαφή με τους προηγούμενους κορονοϊούς και επομένως έχει μια μερική ανοσία σε αυτόν. Από την αρχή ξέραμε ότι με διάφορες μελέτες και μεταναλύσεις που είχαν γίνει ότι περίπου το 1/3 του πληθυσμού και να κολλήσει την περνάει εντελώς ανώδυνα, χωρίς να εμφανίσει καν συμπτώματα. Ναι. Την περνάει, όπως λέμε στην ιατρική, σαν κρυψιμόλυνση. Δηλαδή, μολύνθηκε, αλλά δεν εμφάνισε καν συμπτώματα ίωσης, γιατί ο οργανισμός του το χειρίστηκε πάρα πολύ αποτελεσματικά και εξωτερώς τον ιό, γιατί έχει μια ανοσία σε αυτόν. Αυτό το ποσοστό υπολογίζονταν πριν από ένα μισή χρόνο, πριν βγουν ακόμη τα εμβόλια, γύρω στο 30 με 40%. Ναι. Δηλαδή, αν μολυνθούν 100 άνθρωποι, 30 με 40 δεν θα εμφανίσουν κανένα απολύτως σύμπτωμα και να το περάσουν στο πόδι χωρίς κανένα πρόβλημα. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, ίσως το ποσοστό αυτό της ολικής ανοσίας να συνοδεύεται και από ένα ποσοστό του πληθυσμού που να έχει και μερική ανοσία. Διασταυρούμενη, δηλαδή, που λέμε. Διασταυρούμενη ανοσία με άλλους κορονοϊούς. Και μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα, αλλά εντελώς αμβλυχρά, ανώδυνα, ήπια, έτσι. Μια-δύο μέρες τίποτα δεκατάκια, λίγο πονόλαιμο και την τρίτη μέρα να είναι κανείς περδίκη. Αυτά όμως τα λέγαμε με τα αρχικά στελέχη. Το άγριο στέλεχος της Γιουχάν, το λέγαμε. Το υποτιθέμενο πιο άγριο στέλεχος της Γιουχάν. Έτσι το λέγανε. Έτσι. Και αργότερα με την μετάλλαξη Δέλτα, η οποία ήταν πιο μεταδοτική μένα από το αρχικό στέλεχος, αλλά πιο ήπια, λιγότερο θανατηφόρα. Πολύ μικρότερο ποσοστό δηλαδή θανάτων. Και τελικά τώρα με την όμικρον που επικράτησε από το τέλος του 21 αρχές 22, το οποίο είναι η ντροπή των κορονοϊών, έτσι, είναι πια ένα κοινό συνάχη και τίποτα περισσότερο. Ιδιαίτερα οι ανεμβολίαστοι, όσοι έχω ακούσει, ασθενείς μου, φίλους, γνωστούς κλπ, μισή μέρα κρυολόγημα εμφανίζουν, άντε μία μέρα, όχι περισσότερο. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι πολλοί από τους εμβολιασμένους, όχι όλοι,
αλλά ένα σημαντικό ποσοστό το περνάει βαρύτατα. Το περνάει βαρύτατα και κρατάει μέρες. Σαν να περνάει μια γερή γρήπη, 3, 4, 5 μέρες πυρετό. Και πάρα πολλοί από αυτούς είναι διασωληνωμένοι σήμερα. Να πούμε και εδώ αυτό που είχαμε βγάλει μια πριν από λίγο καιρό. Παίρνοντας τα δελτία του ΕΟΔΗ, αυτά που λέγαμε ως τώρα ήταν από την Ελστάτ. Πάντα μιλώ με τα επίσημα κρατικά στοιχεία. Όχι από άλλες πηγές, όχι δικές μου, όχι θολές πηγές. Ως τώρα μιλάγαμε για Ελστάτ. Με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ τώρα, που μας βγάζει κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι, ένα δελτίο και λέει σήμερα πόσα είναι τα νέα κρούσματα, δηλαδή πόσοι βγήκαν θετικοί σε κάποια τεστ PCR, πόσοι νοσηλεύονται, πόσοι είναι διασωληνωμένοι, πόσοι πέθαναν κλπ. Παίρνοντας τα στοιχεία αυτά, βλέπουμε ότι από την αρχή του 2022, που στην Ελλάδα άρχισε να επικρατεί η Όμικρον, βλέπουμε μια ραγδαία μείωση των διασωληνώσεων. Στην αυγή του 2020, οι διασωληνωμένοι ήταν περίπου 650 άτομα. Και σήμερα είναι 151, κοίταζα το πρωί. Και σήμερα είναι 150, ούτε το 1 τέταρτο. Σταδιακά λοιπόν, εγώ τα παίρνω καθημερινά τα στοιχεία, αλλά έχω βγάλει διάφορα διαγράμματα για να μην κουράζει κανείς και να μην γίνεται πολύ σχολαστικός. Δεν είναι ανάγκη να παίρνει καθημερινά, μπορεί να παίρνει ένα-δύο εβδομάδες το δελτίο. Να πάρει ένα σήμερα, ένα σε δύο εβδομάδες, ένα σε άλλες δύο εβδομάδες, σε άλλες δύο εβδομάδες και ούτω καθεξής. Δεν είναι και κάθε μία μέρα. Λοιπόν, και βλέπει ένα trend, δηλαδή μια εξέλιξη, η οποία δείχνει το εξής. Στην αρχή της χρονιάς, συγκεκριμένα 3 Ιανουαρίου, είχαμε το 15% των διασωληνωμένων ήταν τριπλοεμβολιασμένοι ή αλλιώς πλήρως εμβολιασμένοι. Και το υπόλοιπο 85% ήταν διπλοεμβολιασμένοι, μονοεμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Θυμάστε ότι το φθινόπωρο μας έλεγαν ότι θα έρθει η επιδημία των ανεμβολίαστων. Ακριβώς. Μας έλεγαν το φθινόπωρο ότι το 99% στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι. Ο Πρωθυπουργός έλεγε 99%, κάποιοι άλλοι λέγανε 95%, μετά είπαν 90%. Ότι ανεμβολίαστοι δηλαδή έχουν γεμίσει τις ΜΕΘ και όχι οι εμβολιασμένοι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ενώ μας έλεγαν τότε πώς είναι οι ανεμβολίαστοι στις ΜΕΘ, από ένα σημείο και μετά άρχισαν να μην μας λένε πώς είναι ανεμβολίαστοι. Και τι άραγε? Μας λένε μόνο πώς είναι οι πλήρως εμβολιασμένοι, δηλαδή όσοι έχουν κάνει 3 δόσεις, μερικοί και 4. Υπερπλήρως δηλαδή. Ναι. Και μετά όλους τους άλλους τους βάζουν σε ένα τσουβάλι. Δηλαδή ανεμβολίαστοι, μαζί με μερικά εμβολιασμένους, με μία ή με δύο δόσεις που έχουν κάνει και πέρασε καιρός, τους λιγμένους τους λεγόμενους, χαριτολογώντας. Όλους αυτούς τους βάζουν σε ένα τσουβάλι. Και έτσι λοιπόν, έχουμε στοιχεία του ΕΟΔΗ από την αρχή της χρονιάς που μας λέει από τη μια πώς είναι τριπλοεμβολιασμένοι και από την άλλη όλοι άλλοι μαζί. Ανεμβολίαστοι και μισοεμβολιασμένοι κλπ. Και ήταν λοιπόν στην αρχή της χρονιάς 15% των διασωληνωμένων τριπλοεμβολιασμένοι. Κάθε δύο εβδομάδες τα στοιχεία δείχνανε ένα 4-5% αύξηση στο ποσοστό των τριπλοεμβολιασμένων. Το 15% έγινε 18%, έγινε 22%, έγινε 25%, έγινε 28%, πήγε 33%, πήγε 38%, πήγε 42%. Μέσα σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο, δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο, είχε φτάσει να είναι 48,5%. Η διπλοεμβολιασμένη. Η τρίπλο. Η τρίπλο, μάλιστα. Η μισή λοιπόν στις ΜΕΘ σήμερα, η μισή και κάτι παραπάνω πια, είναι τριπλοεμβολιασμένη, παιδιά. Τρίπλο εμβολιασμένη η μισή. Η άλλη μισή είναι δίπλο εμβολιασμένη. Μόνο εμβολιασμένη. Και ανεμβολίαστη. Και ενδεχομένως κάτι λίγοι ανεμβολίαστοι που δεν μας λένε πια πόσοι είναι. Οι ανεμβολίαστοι προφανώς είναι ένα μονοψήφιο νούμερο στις ΜΕΘ. Είναι απίστευτες οι κατασκευές τους. Με το ντουφέκι ψάχνουμε να βρούμε ανεμβολίαστο στις ΜΕΘ πλέον. Πώς είναι η ανεμβολία στην Ελλάδα σήμερα κατά την άποψή σας, από τα στοιχεία γύρω στο 20%? Εντελώς παρθένει από εμβόλιο. Εντελώς παρθένει, ναι. Γύρω στο σχεδόν 25%. Α, είναι 25%, το 1 τέταρτο. Ναι. Αλλά σύμφωνα με το σύστημα, όταν πέρασε πολύ καιρό από τη δεύτερη δόση και δεν πάει για την τρίτη, ανεμβολίαστος. Σε γράφουν με τους ανεμβολίαστους. Τι καλά, μάλιστα. Ναι, τι καλά. Είναι βολικό αυτό, έτσι ώστε τα προβλήματα υγείας που εμφανίζουν οι διπλοεμβολιασμένοι και γενικά όσοι μπήκαν στη διαδικασία να εμβολιαστούν, να τα φορτώνουμε στους ανεμβολίαστους και να τα χρεώνουμε στους ανεμβολίαστους. Τώρα δεν υπάρχει όμως αυτό το υποζύγιο να το φορτώσουμε. Αλλά όταν λες ότι σύμφωνα με το επικρατούν αφήγημα ότι τουλάχιστον κι αν κολλήσεις δεν θα την περάσεις βαριά αφού εμβολιάστηκες, θα την περάσεις ελαφρά ή δεν θα μπει στη ΜΕΘ ή αν μπει δεν θα διασωληνωθείς κλπ. Αυτό έχει πάει περίπατο. Σήμερα τις ΜΕΘ τις κρατούν ανοιχτές οι εμβολιασμένοι. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί, ενδεχομένως θα είχαν βάλει λουκέτο οι ΜΕΘ. Έτσι.
ο οποίος δεν μπήκε καν στη διαδικασία του εμβολιασμού, περνάει σήμερα ένα κοινό συνάχη της μισής με μία ημέρα. Και τίποτα περισσότερο. Κύριε εξαιρετικά Ρωμανίδη, σπάνια ανεμβολίαστος, πραγματικά ανεμβολίαστος, όχι θεωρούμενος ανεμβολίαστος επειδή έλειξε. Ναι, αληθινά εμβολίαστος, παρθένος οργανισμός δηλαδή από mRNA, σπάνια να μπει πλέον σε μεθ. Γιατί αυτό το πράγμα που βιώνουμε τώρα είναι ένα ξεθυμασμένος ιός κοινού κρυολογήματος. Πιο κάτω από αυτούς που ξέραμε. Κύριε Ρωμανίδη, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε μόλις μπροστά μας 13-14 λεπτά, αλλά είναι μερικά κρίσιμα ζητήματα και πρέπει να τα πούμε. Λες και παίζω μπάσκετ, αισθάνομαι. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Είναι αυτός ο ραδιοφωνικός χρόνος που είναι πολύ κουραστικός. Θα έχουμε την άλλη φορά να το κάνουμε διαφορετικά. Time out για νεράκι. Λοιπόν, εάν τα εμβόλια και όλες αυτές οι υποχρεωτικότητες έπαιζαν ρόλο εκτός των άλλων και για τη χειραγώγηση και υπακοή των λαών, γιατί δεν έφτιαχναν λιγότερα εμβόλια λιγότερο επικίνδυνα και με λιγότερες παρενέργειες από αυτά που κατασκευάστηκαν και επέβαλαν σε δισεκατομμύρια ανθρώπους, αφού σε κάθε περίπτωση τα κέρδη θα τα αποκόμιζαν, οι χειραγώγοι θα επιτύχανε? Γιατί λοιπόν, είναι λίγο σύνθετη η ερώτηση, αλλά νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτή είναι η ερώτηση κρίσεως που λέγαμε στο σχολείο. Έτσι. Ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο τα επιστημονικά, είναι και τα πολιτικά. Είναι για όνομα του Θεού. Είμαστε κολλημένοι στα. Κοιτάξτε. Η κλασική τεχνολογία πρόσφερε τη δυνατότητα, αν ήθελες, όπως έκαναν κάποιες χώρες, οι Κινέζοι κλπ., να φτιάξεις εμβόλια με τον κλασικό τρόπο. Να πάρεις τον ιό, να τον επεράσεις από κατάλληλη επεξεργασία, να τον εξουδετερώσεις και να είναι ακίνδυνος ή νεκρός, και να τον βάλεις και να τον κάνεις. Αλλά και πάλι, ξέρετε, και η κλασική τεχνολογία δεν είναι άμυρη ευθυνών επειδή είναι κλασική. Στο παρελθόν, πολλά εμβόλια με κλασική τεχνολογία δεν αποσύρθηκαν ως επικίνδυνα. Φαλώς, με την ΙΤΑ 1 ή 1, θυμάστε τι έγινε. Κλασική τεχνολογία ήταν. Ο κύριος Αδαμόπουλος, 12 εκατομμύρια εμβόλια. Βέβαια, όταν κάτι βγαίνει άρον-άρον στην κυκλοφορία χωρίς να περάσει από όλες τις διαδικασίες που πρέπει, που είναι πολυετής, και να δοκιμαστεί όπως πρέπει πριν εκτεθεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε αυτό, γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο. Γιατί υπάρχει μια τεράστια πολυμορφία DNA στο ανθρώπινο είδος. Δεν θα δεις δύο ανθρώπους στον πλανήτη που να έχουν απόλυτα ίδιο DNA, εκτός και αν πρόκειται για διδήμους. Μονογενείς διδήμους, που εντάξει, και είναι ένα κύτταρο που έγιναν δύο. Αλλά σε καμία άλλη περίπτωση, αν ψάξουμε, αν πάρω τώρα εσάς και ψάξω τα υπόλοιπα 8 δις των ανθρώπων του πλανήτη, δεν θα βρω έναν που να είναι το DNA το ίδιο με εσάς. Υπάρχουν λοιπόν σε όλα τα DNA των ανθρώπων κάποια αδύναμη κρίκη. Να πούμε και μια γνώριμη έκφραση. Υπάρχουν κάποια σημεία στο DNA τα οποία καραδοκούν, περιέχουν κωδικοποίηση επικίνδυνων καταστάσεων που όμως βρίσκονται εν υπνώση. Στον κάθε άνθρωπο. Στον κάθε άνθρωπο. Μάλιστα. Μπορεί να είναι διαφορετικά. Εάν λοιπόν πάρω στην τύχη μια ένωση χημική και την κάνω σε όλους, όλο και κάποιοι θα βρεθούν που θα έχουν μια ιδιαίτερη ευπάθεια σε αυτήν την χημική ένωση και θα προκληθούν προβλήματα που μπορεί να είναι διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο, αν αυτή η χημική ουσία επιδρά σε πάρα πολλά κύτταρα και ιστούς του οργανισμού και σε πολλούς και διαφορετικά συστήματα. Άλλον θα προκαλέσει αυτοάνοσα, σε άλλον θα προκαλέσει πυροδότηση όγκων, σε άλλον θα προκαλέσει μια ευπάθεια σε άλλες μολύνσεις, όχι αυτή που έκανε στο εμβόλιο, αλλά στις υπόλοιπες που υπάρχουν. Έχει αποδειχθεί εδώ πέρα από κάποιες μελέτες ότι αυτά εδώ τα mRNA σκευάσματα με κάποιον τρόπο υπονομεύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Για να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, πρέπει να πούμε ότι τα αντισώματα που έχει ένας άνθρωπος διακρίνονται σε δύο σειρές. Είναι τα αντισώματα της σειράς της γενικής, αυτά με τα οποία γεννιόμαστε σαν είδος, το έχει το ανθρώπινο είδος, έτσι. Έχει κάποια γενική σειρά αντισωμάτων που αντιμετωπίζει επιθέσεις από το περιβάλλον, ιούς, μικρόβια, μύκητες, τοξίνες, χημικές ουσίες, αέρια, εισπνεώμενα, βλαβερά κλπ. Αυτά είναι τα γενικά αντισώματα, δεν είναι πολύ εξειδικευμένα. Δεν πιάνουν ένα συγκεκριμένο παράγοντα απόλυτα, αλλά πιάνουν όλους και από λίγο. Σε αυτή τη γενική σειρά οφείλουμε την επιβίωσή μας. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και τα εξειδικευμένα αντισώματα. Όταν παράδειγμα περάσεις η λαρά ή εμβολιαστείς για η λαρά, έχεις και αντισώματα εξειδικευμένα για την λαρά που την πιάνουν τέλεια, αλλά δεν πιάνουν τίποτα άλλο. Την ευλάγη των πυθίκων την πιάνουνε. Λοιπόν, πιάνουνε λοιπόν η δεύτερη σειρά αντισωμάτων, τα εξειδικευμένα, πιάνουνε απόλυτα κάποιον παράγοντα,
πολύ καλύτερα από τη γενική σειρά αντισωμάτων, αλλά δεν πιάνουν τίποτα άλλο, πιάνουν μόνο αυτόν τον παράγοντα. Όταν λοιπόν σου κάνω εγώ ένα εμβόλιο για να σου αυξήσω τα αντισώματα, να προκαλέσω γέννηση αντισωμάτων σε έναν παράγοντα και να είναι απόλυτα εξειδικευμένα και να πιάνουν καταπληκτικά αυτόν τον παράγοντα, αλλά συγχρόνως αυτό σου βλάπτει τη γενική σειρά αντισωμάτων, σε κάνει ευάλωτο σε όλα τα άλλα πράγματα στα οποία πρώτα ήσουν οχυρωμένος. Ακόμα και αν σου δώσω ανοσία για έναν συγκεκριμένο παράγοντα απόλυτη, όταν σου βλάψω την υπόλοιπη σειρά αντισωμάτων, τότε σε κάνω ευάλωτο σε άλλα πράγματα και θα πας από κάτι άλλο. Να το παρομοιάσουμε με κάτι, θα πούμε η γενική σειρά αντισωμάτων που έχουμε από μικρή, από τη γέννησή μας, είναι το πεζικό του στρατού μας. Τα ειδικευμένα αντισώματα που είναι μετά από εμβολιασμό ή νόσηση για έναν παράγοντα είναι ειδικές δυνάμεις. Είναι για ένα πράγμα, μπορεί να είναι βατραχάνθρωποι, μπορεί να είναι λοκατζίδες, μπορεί να είναι αλεξιπτωτιστές, κάνουν πολύ καλά ένα πράγμα, αλλά δεν κάνουν όλα τα υπόλοιπα που κάνουν τα άλλα. Επομένως έχουμε απόλυτη ανάγκη και τη γενική σειρά αντισωμάτων μας και δεν θέλουμε τίποτε να την προσβάλλει και τίποτε να την υπονομεύει. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτά εδώ τα εμβόλια, άσχετα από την όποια νοσία κάνουν ή δεν κάνουν στον COVID, σε μερικούς ανθρώπους υπονομεύουν τη γενική σειρά αντισωμάτων και τους κάνουν ευάλωτους σε όλα τα άλλα λοιμώδια αίτια που υπάρχουν. Και όχι μόνο λοιμώδη, αλλά και αυτοάνοσα και όγκους, νεοπλασίες κλπ. Ίσως από εκεί έχουμε μια τόσο μεγάλη πυροδότηση της υπερβάλλουσας νησιμότητας. Θέλω δύο ερωτήσεις πριν τελειώσουμε, γιατί μας μένουν 8 λεπτά. Εσείς θα διαλέξετε πώς θα κατανείμετε το χρόνο. Θεωρείτε το, αν αυτό ήταν ένα παγκόσμιο πείραμα χειραγώγησης των ανθρώπων, αν θεωρήσουμε, κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, νομίζετε ότι πέτυχε, απέτυχε πλήρως, εν μέρη? Αν ήταν ένα παγκόσμιο πείραμα χειραγώγησης, έχω δύο συμπεράσματα. Πρώτον, πέτυχε, όχι απόλυτα, ελάχιστοι ξέφυγαν από αυτό. Η μεγάλη μάζα του κόσμου δάγκωσε το αφήγημα, γιατί βασιζόταν στον πρωτογενή, στον αρχαίγονο φόβο της ίδιας της επιβίωσης. Δεν ήταν δηλαδή απειλή. Καλλιεργήθηκε όμως από τις κυβερνήσεις. Καλλιεργήθηκε από τις κυβερνήσεις με τα μέσα μαζικής εξαπάτησης κανονικότατα και απεδείχθη πόσο ευάλωτη είναι αυτό που λέμε μέσος άνθρωπος, πόσο ευάλωτοι είναι αυτοί οι άνθρωποι σε ένα αφήγημα που προβάλλεται από το πρωί ως το βράδυ από την κρατική τηλεόραση με συγκεκριμένους στρατευμένους δημοσιογράφους πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι το ένα συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει από το πρώτο είναι ότι αυτός ο οποίος κάνει τέτοια παιχνίδια εις βάρος του κόσμου και βλέπει ότι πιάνουνε, ανοίγει η όρεξή του. Ακριβώς. Για πολύ περισσότερα. Ακριβώς. Και ίσως διαπιστώσει και κάποιες μικροαδυναμίες της προπαγάνδας και σε επόμενη επίθεση τις τελειοποιήσει. Βεβαίως. Και τις κάνει ακόμα πιο αποτελεσματικές. Βλέπετε να έρχεται αυτό? Φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσουμε πολύ μεγαλύτερη επίθεση στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, στο πολύ σύντομο μέλλον. Το φθινόπωρο. Ενδεχομένως. Γιατί βλέπω ότι αρχίζουν και εμφανίζονται ευλογία σπιθήκων, ιστορίες, διάφορα προβλήματα υγείας στον πληθυσμό που είναι πρωτόγνωρα. Και αρχίζει κανείς και, όσο καλοπροαίρετος και να είναι, αρχίζει και ψυχανεμίζεται μήπως τυχόν έχουν κάποια εμπλοκή σε αυτά οι μαζικοί οριζόντιοι εμβολιασμοί επί δικαίων και αδίκων. Όταν ακούς λοιπόν ότι αρχίζουν αυτοάνωσες υπατήτηδες σε παιδάκια, σε μωρά, από αδενοϊό, και ξέρουμε ότι 2 από τα 4 εμβόλια που δόθηκαν στην Ευρώπη και στην Αμερική ήταν αδενοϊ, αδενοϊός πυθίκου. Τώρα μας εμφανίζουν ευλογιά πυθίκου. Αρχίζει κανείς και λέει μήπως εδώ εμπλέκονται με κάποιο τρόπο αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για τα εμβόλια ως συστατικά, ή αν μη τι άλλο μήπως υπονόμευσαν την άμυνα των οργανισμών, πολλών οργανισμών, και εμφανίστηκαν τέτοια πράγματα που παλιότερα δεν τα είχαμε. Γιατί αν αρχίσουμε τώρα, η λαρά των πιγκουίνων, οι μαγουλάδες της φώκιας, ο κοκκίτης του καρχαρία, έτσι, και ψάχνουμε κάθε τι που βγαίνει τώρα να του δώσουμε μια ονομασία και να πούμε ότι κάποιο ζωάκι φταίει, αλλά εμείς δεν φταίμε τίποτα, και ξαφνικά
Λες και είναι οι 10 πληγές του Φαραώ στη βίβλο που έστελνε ο Θεός τη μία πίσω από την άλλη στους Αιγύπτιους. Ναι, εδώ κάτι βρωμάει πάρα πολύ έντονα. Και μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με αυτό που λέτε ακριβώς και θα κλείσετε εσείς την άλλη φορά που θα βρεθούμε. Δεν θα κάνουμε πινκ-πονκ, θα είναι πιο πολύ ο χρόνος. Απλώς να σας ρωτήσω, τι γνώμη έχετε για τα μέτρα για τον Πόη? Έχετε 3-4 λεπτά. Τα μέτρα για τον Πόη τα είχα πει πριν από 3-4 μέρες. Ο Πόη το 2005. Σχετίζεται με αυτό που λέγατε προηγουμένως για αυτό, ναι, το λέω. Βγήκε με τις 194 χώρες που υπογράψαν τότε τον κανονισμό του και του δόθηκαν κάποιες σημαντικές αρμοδιότητες σε παγκόσμιο επίπεδο να κηρύσει πανδημίες κλπ. Αλλά πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη και της χώρας την οποία αφορούσε, έτσι, κάθε απόφασή του. Τώρα τα πράγματα έγιναν κάποιες προτάσεις από την αρχή της χρονιάς, από τις 18-20 Ιανουαρίου περίπου, από την αμερικάνικη πλευρά, να δοθούν υπεραρμοδιότητες στον ΠΟΗ, υπερεξουσίες, και ο επικεφαλής του, ο Γενικός Διευθυντής του, να είναι κάτι σαν παγκόσμιος υπουργός υγείας. Και μάλιστα με αυξημένες εξουσίες, να μπορεί να κηρύσει πανδημία δηλαδή σε μια χώρα, χωρίς να ρωτήσει καν τη γνώμη της. Και αυτή θα έχει 48 ώρες να αρνηθεί αν δεν θέλει κλπ. Αλλιώς θα έχει πρόστιμα. Αλλιώς μετά θα αρχίσουν το bullying από κάποιες άλλες χώρες που είναι εχθρικές με αυτήν για κάποιο άλλη αιτία, για εδαφικές διεκδικήσεις. Το ένα το άλλο δηλαδή, και θα υφίσταται μια γενική επίθεση διεθνή αυτή η χώρα. Πάει η Σουηδία λοιπόν. Ναι, να αρχίζει ας πούμε δηλαδή να υποχωρεί, να ενδίδει. Και μετά θα αρχίσουμε να έχουμε σημαντικότατα προβλήματα αν χωρίσουμε την κομμάτι της εθνικής μας κυριαρχίας στον ΠΟΗ. Δυστυχώς η χώρα ήταν μέσα, η δική μας, ήταν μέσα στις 25-26 πρώτες που υπέγραψαν αυτά τα πράγματα. Η πιο πρόθυμη. Ναι, ναι. Και αυτό ξεκίνησε τώρα στη Γενέβη την Κυριακή προχτές. Θα κρατήσει μια εβδομάδα μέχρι το Σάββατο. Μια διεθνής διάσκεψη του ΠΟΗ με σκοπό να εγκριθούν αυτά τα άρθρα. Τα έξτρα με τις ιδιαίτερες αυτές. Α, να πω κιόλας ότι ο ΠΟΗ έχει δικαίωμα με βάση αυτά να χρησιμοποιεί και μυστικές πηγές για να παίρνει τις αποφάσεις του χωρίς να ανακοινώνει ποιες είναι αυτές. Ναι, ναι, οι μυστικές πηγές μπορούν να είναι και τα οικονομικά συμφέροντα μιας ιδιωτικής εταιρείας από αυτές που τον χρηματοδοτούν και είναι σπονσορές του. Έτσι, ξέρουμε ότι ο τρίτος μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΠΟΗ είναι το ναι, ιδιώτης. Μπροστά από δεκάδες κράτη ολόκληρα. Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι μαθαίνω από τη Γενέβη ότι πάρα πολλά από αυτά έχουν ήδη απορριφθεί, πάρα πολλά άρθρα. Νομίζω τα 14 ήδη από το 15. Ναι, ναι, τα περισσότερα, αλλά δεν έχουμε τελειώσει. Ξέρετε, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, η όπερα δεν τελειώνει αν δεν τραγουδήσει χοντρή. Λοιπόν, αν δεν φτάσουμε λοιπόν στην τελική ψήφιση, γιατί μπορεί το 15ο να είναι πιο χοντρό από τα προηγούμενα 14 που απορρίφθηκαν. Σωστό. Μέχρι λοιπόν το Σαββατοκύριακο κρατάμε την αναπνοή μας και να δούμε τι θα ψηφιστεί και αν η χώρα μας θα είναι σε αυτές τις πιο πιθύνιες που θα υποταχθούν σε αυτές τις υπερεξουσίες του ΠΟΗ. Δεν θα είναι η πρώτη φορά, κύριε Αρβανίτη. Δεν θα αποτελεί έκπληξη. Δεν θα αποτελεί έκπληξη, αλλά θέλω να πω ότι κι αν ακόμη το κάνει, έχουμε μπροστά μας 6 μήνες να αντισταθούμε, γιατί έχεις 6 μήνες δικαίωμα μετά από αυτήν την διάσκεψη να κάνεις ενστάσεις σε αυτό και να πάρεις πίσω την όποια υπογραφή σου. Μετά το εξάμηνο, οποιαδήποτε ένσταση απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη. Ακόμα λοιπόν κι αν η χώρα μας ολισθήσει, έχουμε 6 μήνες ως τον Νοέμβριο να κάνουμε μεγάλη φασαρία στην Ελλάδα και να αποσυρθούμε από αυτή την ατιμωτική υπογραφή. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε τελειώσει αυτή την φοβερή κυβέρνηση. Κύριε Αρβανίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πολύ καλά. Θα τα πούμε αναλυτικά άλλη φορά όμως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα συνεχίσουμε μέχρι την επόμενη συνάντησή μας να είστε πολύ καλά και υγιείς, χωρίς ευλογές πιθήκων, ευλογές κροκοδίλων κτλ. Γεια σας. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.